φορά πέρσι μπόρεσε και μοίρασε κάποια τρόπιμα στις ευάλωτες οικονομικές ομάδες και ήταν μια επιτυχημένη δράση. Και φέτος λοιπόν θα κάνουμε το ίδιο πράγμα, θα προσπαθήσουμε πριν από τα Χριστούγεννα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια ανάγκη, ώστε να ανακουφιστούν λίγο οι ανάγκες τους ενώψη και των γιορτών των Χριστουγέννων και των Αγίου Βασιλείου. Είμαστε σε μια κατάσταση και στη διάθεση που να επιδιώκουμε ώστε να γίνει αυτή η καταλμή εγκαίρως. Έχουμε δει τα πράγματα, έχουμε δει τι θα διανεμηθεί. Υπάρχει η επικοινωνία με την επιχείρηση η οποία θα τα διανύμει και εγκαίρως πιστεύω ότι θα τακτοποιηθεί το θέμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι σημαντικό γιατί είναι και εποχές δύσκολες. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες εποχές και πρέπει να δείξει η περιφέρειά μας το κοινωνικό πρόσωπό της όπως το έχει δείξει και στο παρελθόν. Τονίζω εδώ σε μια παρένθεση ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήδη έχει μπει σε ένα πρόγραμμα από τα παλαιότερα, το ΤΕΒΑ για τα υπόλοιπα μικρά νησιά του Βορείου Αιγαίου, το οποίο ήδη θα είναι γύρω στις 700.000 ευρώ. Θα διανύμει τρόφιμα δηλαδή και έτσι, πράγματα που χρειάζονται γιατί ακόμα και για τους μαθητές και τσάντες, ακόμα και νοπά πολλές φορές τρόφιμα. Και ακόμα έχουμε ένα σημαντικό ποσό, 500.000, το οποίο επίσης θα χρησιμοποιηθεί για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Θα έπρεπε να ίσως τελειώσει στο τέλος του έτους, αλλά ευτυχώς έχει πάρει παράταση. Θα προχωρήσουμε λοιπόν και έτσι κάθε 2-3 μήνες θα διανέμονται τρόφιμα και αντικείμενα χρηστικά. Η περιφέρεια λοιπόν αναδεικνύει το κοινωνικό της πρόσωπο. Θέλουμε να είμαστε κοντά στον πολίτη, θέλουμε να βοηθούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη και πιστεύω ότι στο μέτρο του δυνατού ότι παρόσημα θα το κάνουμε.